Κύριε Πρόεδρε της Εκκοινωνικής Αντιπολίτευσης, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Χαίρομαι καταρχήν που μπαίνετε σε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι ο πλωροψηφιαστής και εύχομαι να βλέπετε και τα υπόλοιπα ζητήματα όμως του προγράμματος και όχι μία παράμετρο μόνο. Καταρχήν με ρωτήσατε αν είμαι αισιόδοξος. Παραμένω αισιόδοξος και περισσότερο από ό,τι όταν πρωτοήρθα στην θέση αυτή, διότι τώρα η ελληνική οικονομία δείχνει σαφή δείγματα βελτίωσης. Και παρά τις καταστροφικές προβλέψεις που κάνατε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού που είχαμε εδώ, ότι δεν θα πάρουμε τα λεφτά, ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα, τα λεφτά τα πήραμε διπλάσια δόση από αυτή που περιμέναμε, κουρεύτηκε το χρέος κατά 20% του ΕΕΠ και η οικονομία δείχνει σαφή δείγματα βελτίωσης, παρά το γεγονός, όπως λέτε, ότι ακόμα είμαστε στο βάθος της ύφεσης. Αν και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ύφεση είναι λίγο χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν. Όμως, φυσικά και δεν είναι ακαδημαϊκή συζήτηση αυτή που κάνουμε και διαστρεβλώσατε αυτά που είπα στο Eurogroup πριν από μερικές ημέρες. Είπα ακριβώς ότι το θέμα δεν είναι ακαδημαϊκό, γι' αυτό και ζήτησα κοινή δήλωση των τριών πυλώνων, δηλαδή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και δεν την πήρα την κοινή δήλωση αυτή. Πήρα μόνο ένα γράμμα με τον κύριο Όλι Ρεν και μία τοποθέτηση του εκπροσώπου του Δουνουτού. Προφανώς έχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα. Και φυσικά θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ζήτημα του πολλαπλασιαστή και φυσικά θεωρώ ότι το λάθος δεν είναι μόνο δικό μας, γιατί φτάσαμε στην ύφεση σήμερα, γιατί φτάσαμε στα όρια χρεοκοπίας. Ένα μεγάλο ποσοστό βέβαια του λάθος είναι δικό μας, γιατί αφήσαμε την ελληνική οικονομία και έφτασε εδώ που έφτασε, αλλά αφήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ευθύνης έχουν και οι εταίροι μας που αντιλήφθησαν πάρα πολύ αργά ότι η Ευρωζώνη έχει όχι προβλήματα αρχιτεκτονικής και δεν είναι μόνο η Ελλάδα το πρόβλημα. Είπατε ότι όταν ήμουν Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ έκανα πρόβλεψη το 2010 ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε 13% ανάπτυξη. Όχι. Είπα ότι όταν ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα, μακροχρόνια, το όφελος από το άνοιγμα θα είναι 17% του ΑΕΠ. Αυτό νομίζω ότι είναι κάπως διαφορετικό. Έτσι. Εγώ βέβαια έθεσα το θέμα στο Eurogroup και η κυβέρνηση και θα σας πω ότι το έθεσα και πολύ πιο πριν από την παραδοχή του κυρίου Μπλανσάρ, από το καλοκαίρι όταν κουβέντιαζα με την Τρόικα εδώ. Όμως δεν μπορώ να παρακολουθήσω το νοητικό άλμα που εσείς κάνετε. Δηλαδή στο ότι επειδή μια παράμετρος που χρησιμοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις προβλέψεις του είναι λάθος, σημαίνει ότι πρέπει να κυρώσουμε όλο το πρόγραμμα, να βγούμε από το μνημόνιο, να ζήσουμε επαναδιαπραγμάτευση. Και με ποια λεφτά, ποιος θα μας δώσει άλλα χρήματα αν βγούμε από το μνημόνιο? Έχετε κάποια πρόταση εσείς? Σας έχω προκαλέσει εδώ και μήνες. Πείτε μου ποια είναι η πρότασή σας. Πάτε σε ξένες χώρες, ζητάτε, μιλάτε. Πρόταση συγκεκριμένη το τι θα κάνουμε αν βγούμε από το μνημόνιο. Ποιος θα μας δώσει αυτά τα 550 δισεκατομμύρια που έχουμε πάρει? Δεν έχω πάρει. Δεν έχω πάρει απάντηση. Ζητάτε λοιπόν για μία ακόμα φορά, με τον πιο ανεύθυνο τρόπο, να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων την προσπάθεια που ο ελληνικός λαός καταβάλει από το 2010 μέχρι σήμερα. Και δεν θα επιτρέψουμε εμείς βέβαια να δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις για τη συζήτηση γύρω από την ύφεση. Προφανώς ο κύριος Όλι Ρεν κάνει λάθος αν πιστεύει ότι όλη η ύφεση οφείλεται σε λάθη της Ελλάδας. Του το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η ύφεση έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Να σας πω όμως ότι το θέμα του λάθους των πολλαπλασιαστών έχει μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης από την ελληνική πλευρά πολύ πριν ξεκινήσει ο διάλογος αυτός από τον κύριο Μπλανσάρ. Και θυμίζω ότι ο κύριος Μπλανσάρ παραδέχτηκε το λάθος αυτό στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία τον Οκτώβριο του 2012. Βέβαια, η πρόβλεψη για το μέγεθος της ύφεσης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για τις άλλες χώρες, δεν προσδιορίζεται μόνο από την επίδραση των δημοσιονομικών μέτρων στο ΑΕΠ, αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως είναι το μεταφερόμενο από τον προηγούμενο χρόνο μέγεθος ύφεσης, το περίφημο carry over, όπως είναι η επίδραση της υφιστάμενης αβεβαιότητας, όταν όλοι, για παράδειγμα, τους τελευταίους 4 μήνες θεωρούσαν ότι η Ελλάδα θα φύγει από το ευρώ. Αυτό πιστεύετε ότι δεν έχει σχέση με την ύφεση, δεν δημιουργεί αβεβαιότητα? Όταν ο κόσμος βγάζει τα λεφτά του από τις τράπεζες και τα βγάζει έξω, επειδή φοβάται, αυτό το πράγμα δεν προκαλεί ύφεση μέσω της μείωσης της ρευστότητας? Θυμίζω ότι από την πρώτη μέρα των διαπραγματεύσεων έχουμε τονίσει το γεγονός ότι η εντυνόμενη δημοσιονομική προσαρμογή προκαλεί μεγαλύτερη ύφεση από τις προβλέψεις που είχαν κάνει οι εταίροι μας.
Και πολύ πριν ο κύριος Μπλανσάρ μιλήσει για τους πολλαπλασιαστές από το καλοκαίρι, στη διαπραγμάτευση που κάναμε με την Τρόικα, τους είχα πει ότι ενώ συμφωνώ με τους στόχους, δηλαδή ότι φέτος να έχουμε μηδενικό πρωτογενές πλεώνασμα ή έλλειμμα, του χρόνου 1,5, τον επόμενο χρόνο 3 και τον παραπάνω 4,5, σε αντίθεση με το πρόγραμμα μέχρι τότε που έβλεπε το 4,5 να γίνει το 2014, είχα πει ότι ενώ συμφωνώ λοιπόν με τους στόχους αυτούς, θεωρώ ότι τα μέτρα που μας επιβάλλουν είναι πολύ παραπάνω από ό,τι χρειάζονται. Αυτό, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση, έγινε δεκτό. Και τι πετύχαμε. Και τι πετύχαμε από την παραδοχή τους αυτή τότε, όχι τον Οκτώβριο, έτσι τότε, από τον Ιούλιο μήνα. Να σας θυμίσω. Πρώτον, ότι πήραμε μια πολύ ευνοϊκή απόφαση, μια αναμενόμενη για κούρεμα χρέους. Σας θυμίζω ότι το Δεκέμβριο το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 40 δισεκατομμύρια. 20 δισεκατομμύρια από την επαναγορά χρέους και άλλα 20 δισεκατομμύρια από μια ριζική μείωση τόκων, η οποία φαίνεται φέτος. Αν δείτε τον Γενάρη στον προϋπολογισμό, πια έχουμε πλεώνασμα, όχι πρωτογενές, συνολικό πλεώνασμα στον Ιανουάριο φέτος, παρά τη μικρή στέρηση των εσόδων. Δεύτερο, πήραμε διόρθωση του στόχου του πρωτογενούς ελλείμματος. Αφήστε με, σας άκουσα εγώ. Θα σας τα πω. Να με αφήσετε. Διορθώσαμε το στόχο του πρωτογενούς ελλείμματος. Τους είπαμε, κύριε, κοιτάξτε να δείτε, η ύφεση εξελίσσεται βαθύτερα από ό,τι έχετε προβλέψει. Είχατε πει για το 12 4 ακόμα κάτι, τελικά εξελίσσεται περίπου στο 6 ακόμα κάτι. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι αν η ύφεση εξελιχθεί παραπάνω από το στόχο, τον αρχικό, τότε το έλλειμμα θα προσαρμοστεί και αυτό παραπάνω κατά μισή εκατοστία μονάδα του ΑΕΠ. Και έτσι έγινε. Από 1% ο στόχος του ελλείμματος πήγε στο 1,5% για το 2012, αν και από ό,τι φαίνεται θα είμαστε καλύτερα όταν βγάλουμε τα τελικά στοιχεία. Τρίτο, απαιτήσαμε και πήραμε την περίφημη ρήτρα θετικής απόκλησης. Δηλαδή τι, ότι αν πάμε καλύτερα από τους στόχους φέτος στο πρωτογενές αποτέλεσμα, το 70% της καλυτέρευσης μπορεί να δοθεί σε κοινωνικά μέτρα ελάφρυνσης των φτωχότερων τάξεων. Και το 30% μόνο θα πάει για περαιτέρω μείωση χρέους. Τέταρτο, πήραμε 2 χρόνια παράταση στη δημοσιονομική προσαρμογή. Παρά το γεγονός ότι εδώ πολλές πτέρυγες στη Βουλή αυτή και πριν από 2 μήνες έλεγαν ότι δεν θα πάρουμε τίποτα, ούτε καν τη δόση, ούτε καν κάποια παράταση μικρή. Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν περιμέναμε από το Δούνου του να αναγνωρίσει το σφάλμα του προκειμένου να προχωρήσουμε σε διόρθωση, σε βασική διόρθωση παραμέτρων του δικού μας προγράμματος. Η κυβέρνηση λοιπόν διαπραγματεύτηκε σκληρά και σε μόνιμη βάση από την πρώτη μέρα. Και διαπραγματεύτηκε με πράξεις και με έργα και όχι με λεονταρισμούς και με μεγαλοστομίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Βουλή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,